Πάλι με πήρε το θέμα. Τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έγκριση υποβολής πρότασης τροποποιητικής πράξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 49 για την ενίσχυση, για τη συνέχιση λειτουργίας κοινωνικών δομών άμεση αντιμετώπιση φτώχειας. Ο κύριος Γιαννάκης έχει το λόγο. Ναι, εισηγούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, δεν κάνουμε όμως ησυχία για να ακούσουμε. Εισηγούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση υποβολής πρότασης για την παράταση λειτουργίας των δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας μέχρι 36 του 2015. Βέβαια δεν ακούγεται, Ησυχία να κάνετε. Δεν το λέω σε σένα, σε όλους. Λοιπόν, επαναλαμβάνω... Εσύ είσαι ο πιο ήσυχος τελικά. Ναι, κύριε Γιαννάκη, επαναλάβετε κοντά στο μικρόφωνο. Επαναλαμβάνω, εισηγούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση υποβολής πρόταση για την παράταση λειτουργίας των δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας μέχρι 36 του 2015, σύμφωνα με την πρόσκληση 49 του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας. Ωραία. Εδώ θα ήθελα να πω, αφορά τη λειτουργία των δομών, είναι το φαρμακείο, το κοινωνικό παντοπολείο, η Τράπεζα Χρόνου και το Γραφείο Διαμεσολάβησης. Ζητώ την έγκριση της παράτασης. Έχουμε προχωρήσει, ένας πρέπει να μένει. Λοιπόν, ναι κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι είναι αυτό για να είναι κατανοητό. Θυμάστε ότι είχαμε εγκρίνει για τις κοινωνικές δομές το πρόγραμμα Φτώχεια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πήγαμε όλοι οι δήμαρχοι στο Υπουργείο Εργασίας και πετύχαμε να υπάρξει μια παράταση εξάμηνη. Το ίδιο πρόγραμμα θα είναι, τα ίδια πρόσωπα θα είναι, οι ίδιες δομές θα είναι, δεν αλλάζουν τίποτα. Απλώς ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση του προγράμματος σε ένα εξάμηνο όπως μας έδωσε το Υπουργείο Εργασίας μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτό είναι. Και απαιτεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να γίνει αυτό. Εντάξει, το σέβομαι αυτό. Απλώς είναι υποχρεωτικό να είναι μια ΜΚΟ για να γίνουν οι προσλήψεις. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν. Μα δεν καταγράφηκε καν, κυρία Τσατσούλη, γιατί παίρνετε έτσι αυθαίρετα το λόγο. Σήμερα με ταλαιπωρείτε λιγάκι. Κύριε Κοκοτίνη. Ωραία. Και εμείς... Θέλω να καταγραφεί η άποψή σας, γι' αυτό το λέω. Κύριε Κοκοτίνη. Εμείς, η άποψή μας είναι φυσικά κατά. Έχουμε ήδη πάρει θέση και στο πριν 2 χρόνια. Και είναι καθαρά γιατί πιστεύουμε ότι οι κοινωνικές δομές μέσα από ΜΚΟ δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Εμείς στηρίζουμε τις δημόσιου χαρακτήρα δομές. Και μόνο αυτές. Είναι ξεκάθαρο. Ωραία. Ωραία. Κυρία Τσατσούλη, κάντε τη δήλωση από μικροφόνο, σας παρακαλώ. Λέμε, το είχαμε πει και όταν μιλούσαμε για αυτές τις δομές, ότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τη λειτουργία τους μέσα από ΜΚΟ. Με αυτή την έννοια είμαστε κατά και όχι σε αυτό καθ' αυτό το πρόγραμμα που έπρεπε να υλοποιείται μέσα από τις δημόσιες δομές. Δεν μου το έχετε αποδείξει αυτό. Δεν το έχετε αποδείξει αυτό. Όχι, δεν το έχετε αποδείξει. Όταν μιλάμε για το κοινωνικό παντοπολείο, δεν το έχετε αποδείξει. Λοιπόν... Δεν άκουσα να φωνάξατε κιόλας σαν δήμαρχοι. Λοιπόν, δεν θέλω άλλο διάλογο. Σας παρακαλώ, εντάξει τώρα. Εντάξει. Πάλι έτσι σε και, μένα απευθύνεσαι, πρόεδρε. Και η παρατήρηση είναι και προς τους δύο σας. Και έτσι και ακριβώς. Δεν βλέπεις το πλάι, ε. Ξέρω. Η παρατήρηση είναι και στους δύο, έτσι. Σας παρακαλώ. Εντάξει, κύριε δήμαρχε. Κυρία Σβεστά. Εγώ δεν ψηφίζω αυτή την ιστορία. Για ποιο λόγο? Διότι όσες φορές εδώ πέρα, ξέρετε τις θέσεις μας μάλλον για τις ΜΚΟ και τα λοιπά,
ξέχωρα από αυτό, ξέχωρα από αυτό και τα, να λείπουν τα σχόλια, ξέχωρα από αυτό, θέλω να πω το εξής, ότι όσες φορές έχουμε ζητήσει να υπάρχει κάποιος οικονομικός απολογισμός σχετικά με τις ΜΚΟ, ποτέ δεν έχουμε τα ανάλογα στοιχεία. Άρα, για αυτό το λόγο, δεν ψηφίζουμε. Παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε. Μην δυναμητίζετε τη συζήτηση, κύριε Παπαδόπουλε. Μην δυναμητίζετε τη συζήτηση, σας παρακαλώ. Έτσι. Πουθενά ΜΚΟ. Τα πεντάμινα από ανάγκη μπορεί να τα πάρεις. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Όχι, δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Καταψηφίζουν η παράταξη της κυρίας Τσατσούλη, του κυρίου Κοκοτίνη. Απέχει λαϊκή συσπήρωση, βεβαίως, Ηλιούπολης. Λοιπόν, απέχει η κυρία Πίκουλα και καταψηφίζει η αριστερή πρωτοβουλία Ηλιούπολης. Και απέχει Ηλιούπολη, πάμε μπροστά. Ωραία. Λοιπόν, έχω νομίζω το δικαίωμα, έχεις δίκιο, αλλά... Μη μας δυναμητήσετε. Θέλω να παρακαλέσω κάτι, επειδή σέβομαι και γνωρίζω πολλά χρόνια τον κύριο Ασβεστά και ξέρω και το επίπεδο του ανθρώπου και την αγωνία του για κάποια πράγματα. Κύριε Ασβεστά, απλώς θα μου επιτρέψεις από μια κουβέντα. Θα παρακαλέσω τον κύριο Γιαννάκη στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του 2015. Ένα ξεχωριστό θέμα, ανεξάρτητα από την ψήφο τώρα, είναι πολύ σοβαρό το θέμα που βάλατε, να φέρετε πλήρη απολογισμό όλων των δομών που αφορούν στο πρόγραμμα φτώχειας. Και αν χρειαστεί, για να υπάρξει και προετοιμαστία, καλέστε εκπροσώπους που θα σας ορίσουν οι παρατάξεις, για να έχουν όλα τα στοιχεία οικονομικά, διαχειρήσεων, προσωπικού, ειδικοτήτων, τα πάντα, και να γίνει μια μεγάλη συζήτηση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό. Το θεωρώ ότι είναι μια πολύ σοβαρή παρέμβαση του κυρίου Ασβεστά και θα πρέπει και εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Ωραία. Στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε για το κοινωνικό παντοπολείο, πάλι βάλαμε το ερώτημα για το η ΜΚΟ διαχειρίζεται κάποια χρήματα και δεν ξέρουμε πώς θα διαχειρίζεται. Το ερώτημα... Το κοινωνικό παντοπολείο, η ΜΚΟ... Μιλάω στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε σε ένα περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο, που συζητήθηκε ένα αντίστοιχο θέμα, ζήτησα από τον κύριο Γιαννάκη τι χρήματα διαχειρίζεται η ΜΚΟ. Τα έσοδά της, τα έξοδά της κτλ. Η τάχτη είναι αυτή που έχει το παντοπολείο. Λοιπόν, απάντηση δεν πήραμε. Άρα δικαιούμαστε λοιπόν να είμαστε τουλάχιστον επιφυλακτικοί. Ωραία. Νομίζω ότι η πρόταση του Δημάρχου είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ήδη σας έχουν διανεμηθεί τα ψηφοδέλτια για την εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Ηλιούπολης στη Γενική Συνέλευση του ΣΠΑΗ. Με τα τέσσερα ονόματα, Βαλασόπουλος Βασίλειος, Καλούδης Κωνσταντίνος, Δουβή Αγγελική, Κουρίς Μιχαήλ. Είναι τέσσερις υποψήφοι, σταυροδοτούνται τρεις, όσοι είναι και οι εκπρόσωποι μας στην Γενική Συνέλευση. Άρα βάζετε τρεις σταυρούς από τα τέσσερα ονόματα. Διπλώνεται το ψηφοδέλτιο, μυστική ψηφοφορία στο φάκελο, ξεκινάει η εκφώνηση του καταλόγου. Παρακαλώ τη γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, την κυρία Κουρή Μαρία, να ξεκινήσει την εκφώνηση. Ο κύριος Σεφτελής Κώστας ψήφισε. Ο κύριος Γιαννάκης Χρήστος... Περιμένετε. Μισό λεπτάκι. Δεν έχει, λέει, ψηφοδέλτιο. Μισό.
Λοιπόν, για να διευκολύνουμε, επειδή τα παιδιά δεν προλαβαίνουν τα θέματα και τα πρακτικά, μην τον κολλάτε το φάκελο, τον δίνουμε έτσι κλειστό. Λοιπόν, ξεκινάμε την ανάγνωση του καταλόγου. Ο κύριος Ευτελής Κώστας ψήφισε. Ο κύριος Γιαννάκης ψήφισε. Η κυρία Χωματά ψήφισε. Ο κύριος Χατζηδάκης Γιώργος ψήφισε. Ο κύριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος ψήφισε. Κυρία Μαρκουλάκη Κατερίνα ψήφισε. Ο κύριος Ψηρόπουλος ψήφισε. Ο κύριος Πανταζόπουλος Ηλίας ψήφισε. Κυρία Σερέτη Χριστίνα ψήφισε. Ο κύριος Καλαρίτης Χρήστος ψήφισε. Η κυρία Ζανιά Εφημία ψήφισε. Ο κύριος Ατζινάς ψήφισε. Ο Ατζινάς είναι εδώ. Ο κύριος Βιδάλης ψήφισε. Ο κύριος Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής ψήφισε. Ο κύριος Δημητρόπουλος Άγγελος ψήφισε. Κυρία Κορμά Δήμητρα ψήφισε. Ο κύριος Καλούδης Κωνσταντίνος ψήφισε. Ο κύριος Μπασούρης Μαρίνος ψήφισε. Ο κύριος Κούρτης... Ο κύριος Κούρτης Συναπών. Ο κύριος Κούρτης Συναπών. Κυρία Κουρή Μαρία ψήφισε. Ο κύριος Παναγιώταρης Αναστάσιος ψήφισε. Ο κύριος Νικηφόρος Ιωάννης ψήφισε. Ο κύριος Γρηγορέας ψήφισε. Ο κύριος Γεωργίου Δημήτριος ψήφισε. Η κυρία Καπύρη Ελένη ψήφισε. Συνεχίζω. Ο κύριος Κοκοτίνης... Ο κύριος Κοκοτίνης, παρακαλώ, είναι εδώ. Ο κύριος Καλαντίδης... Μισό λεπτάκι. Ο κύριος Κοκοτίνης ψήφισε. Ο κύριος Καλαντίδης είναι... ψήφισε. Ναι. Ο κύριος Ασβεστάς ψήφισε. Ο κύριος Χρυσουλάκης ψήφισε. Μισό λεπτάκι εδώ. Ο κύριος Αντίπας ψήφισε. Ωραία. Κυρία Δουβή ψήφισε. Ο κύριος Αναγνώστου είναι απόν. Ο κύριος Αγαδάκος είναι απόν, δεν είναι. Ο κύριος Αναγνώστου και ο κύριος Αγαδάκος απόν, απόντες. Κυρία Τσατσούλη. Η κυρία Τσατσούλη δεν συμμετέχει. Και ο κύριος Μαργαρόνης δεν συμμετέχει. Και ο κύριος Μαργαρόνης παρόν, δηλώνουν παρόν. Ψήφισε. Ο κύριος Κουρής ψήφισε. Ο κύριος Πανταζόπουλος Δημήτριος. Απόν. Ο κύριος Πούλος. Απόν. Κυρία Πίκουλα ψήφισε. Δεν συμμετέχει. Η κυρία Πίκουλα δεν συμμετέχει, δηλώνει παρόν. Και ο κύριος Σόφης. Παρούσα. Απέχει. Και ο κύριος Σόφης απέχει. Και ο κύριος Σόφης απέχει. Ωραία. Λοιπόν. Μέχρι να γίνει η καταμέτρηση. Προχωράμε στο 7ο θέμα. Ενημέρωση για τη Διαδημοτική Εταιρεία Αττικό Αέριο ΑΕ. Ο κύριος Αναστόπουλος Δημήτριος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηλιούπολης, έχει το λόγο. Μισό λεπτάκι να έρθει ο κύριος Καλαντίδης εδώ. Κύριε Αντίπα, θέλετε να μας βοηθήσετε λιγάκι στην καταμέτρηση, έχετε... Επειδή λείπει ο κύριος Καλαντίδης. Αρρύθμισε το τα ψηφοδέλτια για να κάνουμε την καταμέτρηση. Πώς δεν μπορεί να γίνει, τι μειοψηφία θα είναι. Α, ναι, 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 μετά, θα ρυθμίσουμε τώρα. Έγινε απλό, έχουμε τρεις εκπροσώπους, τα έχεις φέρει όλα εδώ, είναι. Ένας από τη μειοψηφία. Όχι, δεν υπάρχει.
Λοιπόν, κύριε Γενικέ, ας μας κάνετε την εισήγηση. Ε, ακούγομαι. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Στις 28/8/2014, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Διαδημοτικής Εταιρείας με διακριτικό τίτλο... Κάντε ησυχία για να ακούσετε το γενικό μας. Αττικό Αέριο ΑΕ, με βασικό θέμα τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για τη λύση της εταιρείας και τη θέση... Συγγνώμη, κύριε Γενικέ, ζήτησε το λόγο ο Δήμαρχος. Ναι, το πατάμε μαζί. Εγώ φταίω. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ακούστε το λίγο, πρέπει να ενημερωθούμε όλοι γιατί για πρώτη φορά μια διαδημοτική επιχείρηση φυσικού αερίου ουσιαστικά τίθεται υπό εκαθάριση. Των Δήμων επιχείρηση που βοήθησε πάρα πολύ, είναι σοβαρό. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε για να την κρατήσουμε, αλλά ακούστε το λίγο, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Κύριε Γενικέ, συνεχίστε. Τα κυριότερα σημεία της εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Καμάρα, ήταν τα εξής. Εδώ έχω ένα μέρος, η πλήρη εισήγηση υπάρχει και μες στο φάκελο. Η Περιφερειακή Ανώνυμη Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου Βόρειας Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Αττικής, με διακριτικό τίτλο Αττικό Αέριο ΑΕ, ιδρύθηκε το 1994 και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 290 κάθετος του 1920. Σκοπός της ίδρυσης ήταν μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης διανομής του φυσικού αερίου στην περιοχή της Βόρειας Ανατολικής και Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Μέτοχοι της εταιρείας ήταν 44 δήμοι και κοινότητες Βόρειας Ανατολικής και Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Μετά το 2010 και τη συγχωνεύση των Δήμων, ο αριθμός των μετόχων διαμορφώθηκε στους 25. Με την ανάδειξη των ιδιωτών επενδυτών στην Αττική, Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη, μετά από διεθνείς διαγωνισμούς ως εταίρων στις υποσύσταση εταιρείες παροχής αερίου, με ποσοστό 49% και το δικαίωμα του management και αποκλειστικό δικαίωμα παραχώρησης εκμετάλλευσης διανομής φυσικού αερίου για 30 χρόνια, ακυρώθηκε ουσιαστικά ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και κατ' επέκταση των περιφερειακών εταιριών διανομής φυσικού αερίου σε μια εξαιρετικά προβλεπόμενη κερδοφόρα δραστηριότητα. Η Αττικό Αέριο, προσαρμαζόμενη στις νέες εξελίξεις, προσδιορίσε τη δραστηριότητά της στον ουσιαστικό παρεμβατικό ρόλο που θα μπορούσε να παίξει σε μια μονοπωλιακή εκμετάλλευση των δικτύων από τους ιδιώτες επενδυτές προς όφελος της κοινωνίας και των Δήμων μελών της. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ανέπτυξε εμπορική δραστηριότητα, κατορθώνοντας με αποκλειστικά ίδιους πόρους, χωρίς την επιβάρηση των Δήμων μετόχων, αφού επεστράφει υπό μορφή μερίσματος ακόμα και το αρχικό κεφάλαιο, να καταστεί σημαντικός παράγοντας τόσο στην προώθηση όσο και στην ομαλή διείσδυση του φυσικού αερίου στην Αττική. Βεβαίως, η μη πρόβλεψη στη σύμβαση παραχώρησης στους ξένους επενδυτές για οποιαδήποτε υποχρεωτική περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων στην Αττική, παρά μόνο τα αρχικά 2.000 χιλιόμετρα κατά την πρώτη εφταετία, στέρισε και θα στερεί για 30 χρόνια τη δυνατότητα χρήσης φυσικού αερίου και σε άλλες περιοχές της Αττικής πλην των περιοχών του κέντρου. Έτσι, ουσιαστικά η δραστηριότητα της Αττικό Αέριο επικεντρώθηκε στους μισούς περίπου δήμους από τα μέλη της, τα οποία διέθεταν δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ οι συνεχείς παρεμβάσεις για περαιτέρω επέκταση του δικτύου δεν καρποφόρησαν. Η Αττικό Αέριο σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου κυριαρχούσαν οι γνωστές θευλώσεις του ανταγωνισμού στην Ελλάδα, κατόρθωσε επί 20 χρόνια όχι μόνο να επιβιώσει οικονομικά, αλλά και ενδεικτικά να παράσχει υπηρεσίες επίβλεψης εξαιρετικής ποιότητας σε εκτελούμενα έργα αμέσης και χαμηλής πίεσης αγωγών σε ένα δίκτυο περίπου 965 χιλιόμετρα, δημοπρατημένα τόσο από τη δημόσια επιχείρηση παροχής αερίου, όσο και από την επιχείρηση παροχής αερίου Αττικής στους Δήμους Αττικής. Με αποτέλεσμα να είναι σήμερα μία από τις 3-4 εξειδικευμένες εταιρείες στο αντικείμενο. Να παράσχει υπηρεσίες επιθεώρησης ανενεργών και ενεργών δικτύων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων σε όλη την Αττική. Να μελετήσει και να εκτελέσει έργα εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε αριθμό που να ξεπερνά τα 600 ακίνητα, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των κατασκευών, τη μείωση του κόστους, αλλά και στην παροχή διευκόλυνσης προς τα νοικοκυριά ως προς τον τρόπο πληρωμής
δίνοντας μία έμφαση στον κοινωνικό της χαρακτήρα. Να μελετήσει, επιβλέψει, εκτελέσει έργα εσωτερικών εγκαταστάσεων σε δεκάδες σχολεία και λοιπά δημοτικά ακίνητα των Δήμων μελών της. Να παράσχει υπηρεσίες ελέγχου μελετών και κατασκευών για λογαριασμό της επιχείρησης παροχής αερίου Αττικής σε εσωτερικές εγκαταστάσεις νεόδμητων κτηρίων σε αριθμό που ξεπερνά τις 10.000. Να εκπονήσει μελέτες για διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου, παραδείγματος χάρη η χρήση φυσικού αερίου. Εντάξει, στο δημοτικό στόλο. Έτσι λοιπόν σήμερα, ενώ υπάρχουν πολλά θέματα στον τομέα φυσικού αερίου που θα μπορούσε να προωθήσει η εταιρεία, όπως να συμμετέχει η σιναριοκίνηση του φυσικού αερίου στα δημοτικά οχήματα, σε προγράμματα. Είναι λοιπόν προφανές με βάση αυτά ότι η αναγκαιότητα ύπαρξης εταιρείας, κυρίως σαν αυτοδιοικητικού εξειδικευμένου φορέα, παραμένει. Οι τρέχουσες όμως κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και εξαιρετικά δυσμενείς συγκυρίες που βρίσκονται οι αγορές δεν επιτρέπουν την οικονομική επιβίωση της εταιρείας. Πρόσθετα, η κακή οικονομική κατάσταση των Δήμων δεν μπορεί να δώσει λύσεις για τη στήριξη της εταιρείας. Ο Δήμος μας, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, προσπάθησε να στηρίξει τη λειτουργία. Δεν ανταποκρίθηκαν όμως σε αυτή την κατεύθυνση όλοι οι Δήμοι. Και έτσι λοιπόν επιβάλλεται η θέση της εταιρείας σε καθεστώς λύσης και καθάριση για τη μη δημιουργία ελλειμμάτων. Υπολογίζεται ότι οι εκκρεμότητες τεχνικών και νομικών θεμάτων μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους εκαθαριστές στο πλαίσιο της χρονικής περίοδου υπαγωγής της εταιρείας σε καθάριση. Η προαναφερόμενη πρόταση του Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας Αττικό Αέριο, δηλαδή η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής υπό εκαθάριση, έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σε χθεσινή επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Καμάρα, τον Πρόεδρο, με ενημέρωσε ότι προς τον Ιούνιο του 2015 θα γίνει η νέα Γενική Συνέλευση. Εκτιμάται ότι τότε θα έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν και παράλληλα θα επανεξεταστεί η κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί στην αγορά, γιατί υπάρχουν πληροφορίες μήπως ανοίξει η αγορά, σπάσει δηλαδή αυτό το μονοπόλιο που έχει παρασχεθεί. Μισό λεπτάκι να τελειώσουμε το θέμα και μετά ανακοινώνουμε το αποτέλεσμα. Παρακαλώ, κύριε Σόφη. Ήταν 44 Δήμοι και μείναν 25, έτσι. Ποιο ήταν το σκεπτικό των 19 Δήμων που φύγανε, ας πούμε, τελικά από αυτή τη διαδικασία? Από εκεί έγινε η αλλαγή. Εντάξει. Ναι, λέω ότι σε αυτή την εταιρεία συμμετείχαμε με 10.000, καλά θυμάμαι. Έχουμε συμμετοχή με ένα απειροελάχιστο ποσοστό, έτσι, γύρω στις 10.000 ευρώ, καλά θυμάμαι. Συμμετοχή. Πρέπει να έχουν... γι' αυτό, δηλαδή, επειδή μπαίνει και θέμα εκαθάριση αυτό, τεχνικά ρωτάω τώρα, δεν είναι και τοποθετούμε. Εντάξει. Ωραία. Ερώτηση τοποθέτηση άλλη, παρακαλώ. Ναι, κύριε Νικηφόρε. Ναι, συνάδελφοι, οι πληροφορίες μου λένε ότι ήταν μια εταιρεία με υποδειγματική διαχείριση. Βέβαια, βαθύτερα δεν γνωρίζω να σας πω. Ξέρω όμως ότι στους απολογισμούς της, περίπου και το 2011 που μπήκε το θέμα για να συμμετέχουμε στην αύξηση του κεφαλαίου, είχε ήδη επιστραφεί το κεφάλαιο το αρχικό στους μετόχους. Και υπήρχε και ένα αποθεματικό γύρω στα 850 χιλιάρικα. Άρα αυτό που λέει ο κύριος Γενικός εδώ και η εισήγηση ότι είναι ικανή να καλύψει τα θέματα που θα ανακύψουν από το αποθεματικό και να μην σημειώσει τελικά καμιά ζημιά για τους Δήμους, πρέπει να το θεωρήσουμε ότι μάλλον είναι σωστό και έτσι θα πάει. Εξάλλου θα ξανάρθει το θέμα για να δούμε τι θα γίνει αφού γίνει η εκαθάριση. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει άλλη τοποθέτηση, κυρία Πίκουλα. Συνηγορώ σε αυτό που είπε ο κύριος Νικηφόρος, ότι πράγματι ήταν μια καλή εταιρεία. Και επειδή αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος σε εταιρείες και συνεργασίες, θα ήταν πραγματικά ευτύχημα να συνεχίσει να υφίσταται και να δρά αυτή η επιχείρηση.
Αυτό δείχνει ένα υγιές περιβάλλον από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι μπορεί και είναι σε θέση να αντιμετωπίζει και να δράσει στον οικονομικό ανταγωνισμό και στο ευρύτερο χώρο του γίγνεσθε, του οικονομικού. Κύριε Αναστόπουλε, πραγματικά θέλω να ήταν απόφαση ομόφωνη να οδηγηθεί σε καθάριση. Δηλαδή δεν είχε καμία δραστηριότητα. Τις είχαν κόψει ότι οποιαδήποτε... Βέβαια, όταν η αγορά τρώγεται από τους ιδιώτες, είναι απόλυτα λογικό. Και μπήκανε πολύ και δυνατοί μέσα σε αυτό το κομμάτι του φυσικού αερίου. Λοιπόν, νομίζω δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση. Ναι, κύριε Κοκοτίνη. Απλώς το πολιτικό πρέπει να τονίσουμε εδώ, ότι μία εταιρεία για μένα δημοσίου χαρακτήρα μπορούσε να δουλέψει και το απέδειξε. Και αν την προσέχανε, και αν δεν υπήρχε αυτή η πολιτική, έτσι, καθαρά πολιτική επιλογή, νεοφιλελεύθερη και αγρίου νεοφιλελευθερισμού, νομίζω ότι όλοι μας συμφωνούμε ότι θα μπορούσε να επιβιώσει και να αναπτυχθεί κιόλας. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, εντάξει, δεν παίρνουμε καμία απόφαση σήμερα, απλώς θέλουμε να, το πολιτικό στίγμα θέλουμε να δώσουμε και κάτι τίποτα παραπάνω. Ότι αυτός ο δρόμος οδηγεί πάρα πολύ, σε πολύ άσχημα αποτελέσματα και δυστυχώς τα βιώνουμε. Κυρία Τσατσούλη. Ναι, να σας πω την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω και τη διαδικασία της ενημέρωσης και όχι, ξέρω εγώ, της συναπόφασης. Γιατί κάποτε για να συγκροτηθεί η Αττικό Μετρό είχε έρθει στα Δημοτικά Συμβούλια για να πάρθει μια αντίστοιχη απόφαση. Άρα θα ήθελα μία απάντηση σε σχέση με αυτό. Ναι. Λέω το εξής όμως. Όχι για την ιστορία, αλλά για την ουσία. Κατά τη γνώμη μας, και η Αττικό Αέριο, ως μετοχική εταιρεία των Δήμων, αποδεικνύει στην πορεία του χρόνου ότι ήταν ο λαγός για να έρθουν τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αποδεικνύεται πολύ γρήγορα. Νησίδες δεν υπάρχουν. Έρχεται μία ωραία πρωία για να έρθουν οι μεγάλοι παίκτες. Άρα η Αττικό Αέριο άνοιξε δρόμους για την ιδιωτικοποίηση. Εδώ είναι η απάντηση ποια είναι. Η απάντηση σήμερα είναι τα ιδιωτικά κεφάλαια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το παραδέχεται και το εισηγητικό. Ή μήπως τάχα μπορούμε να επιστρέψουμε, να φτιάξουμε μια πιο μεγάλη εταιρεία στο επίπεδο των Δήμων και να ανταγωνιστούμε τους ιδιώτες. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Στα πλαίσια αυτού του συστήματος δεν θα γίνει ποτέ, μα ποτέ. Μπορούμε να το υπογράψουμε όλοι. Άρα λοιπόν, εδώ βγαίνει και η ευθύνη όλων εκείνων που λένε να μπει η τοπική διοίκηση ή η αυτοδιοίκηση, όπως τη λέτε εσείς, σε νέα τέτοια μεγάλα έργα. Πάντα θα καταλήγει εδώ ότι θα ανοίγει δρόμους για να έρθουν οι μεγάλοι. Άρα με αυτή την έννοια το σκοπό της τον έκανε. Άνοιξε δρόμους. Με αυτή την έννοια, συνδράμαν οι Δήμοι στην απελευθέρωση αυτό που λέμε της ενέργειας. Στον πολυκερματισμό της. Για να παίζεται σήμερα στα πλαίσια του ανταγωνισμού το μεγάλο παιχνίδι. Και φυσικά να την πληρώνει ο Κοσμάκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστώ, κυρία Τσατσούλη. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και η συζήτηση του έκτου θέματος, του έβδομου θέματος. Να σας δώσω τα αποτελέσματα της εκλογής των εκπροσώπων μας για τη Γενική Συνέλευση του ΣΠΑΗ. Ψήφισαν 32 Δημοτικοί Σύμβουλοι. 5 είναι απόντες, 4 έχουν δηλώσει παρόν.
παρόντες και παρούσες. Άρα έχουν ψηφίσει 32. Έλαβαν Καλούδης Κωνσταντίνος 26, Βαλασόπουλος Βασίλειος 25, Κουρίς Μιχαήλ 20, Δουβή Αγγελική 7. Εκλέγονται από την πλειοψηφία Καλούδης Κωνσταντίνος και Βαλασόπουλος Βασίλειος και από την μειοψηφία Κουρίς Μιχαήλ. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Κουκοτίνη. Εγώ επιφυλάσσομαι αν συμβαίνει αυτό και για τον τρόπο ψηφοφορίας, γιατί έχω ακούσει διαφορετικά πράγματα από διαφορετικούς δήμους και απλώς επιφυλάσσομαι, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Όμως, εμείς στο βουνό θα είμαστε πάλι και θα είμαστε δίπλα, δεν έχουμε προβλήματα τέτοια. Εγώ να λοιπόν, σας διαβεβαιώσω ότι έτσι είναι η ψηφοφορία, έχω ρωτήσει δεν είπα, και μάλιστα σε κάποιους δήμους, θα το πω και αυτό, κάνανε ανοιχτή ψηφοφορία. Εμείς ακόμα έτσι για πιο ελεύθερη έκφραση και στήσαμε κάλπη κανονικά με μυστική ψηφοφορία. Ωραία. Απλώς επιφυλασσόμαστε και τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Ευχαριστώ κύριε Κοκοτίνη. Λοιπόν, υπάρχει το έκτο θέμα, το οποίο αυτό το παρακάμψαμε και το βάζουμε τώρα, είναι εκλογή δύο... Προσέξτε λιγάκι, θέλω την προσοχή σας εδώ. Θέλω λίγο την προσοχή σας. Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων της Μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου για τα πειθαρχικά θέματα. Λοιπόν, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία θα κάνει και την εισήγηση ο γενικός μας, αλλά θέλω να το προσέξετε αυτό. Δεν ξέρω, η κυρία Πίκουλα είναι στην αίθουσα. Λοιπόν. Ναι. Αυτό θέλω να πω, επειδή η διαδικασία η εκλογική στο συγκεκριμένο θέμα είναι η αντίστοιχη με αυτή που κάνουμε στις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Δηλαδή, πρώτα οι παρατάξεις της μειοψηφίας θα προτείνουν, εφόσον τα δύο μέλη προέρχονται από αυτήν, με ψηφοφορία τα δύο αυτά μέλη. Θα γίνει δηλαδή ψηφοφορία ανάμεσα στις παρατάξεις και στα μέλη των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και από το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα πάμε σε καθολική ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ψηφιστούν αυτοί οι δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι. Να πω ότι οι παρατάξεις της μειοψηφίας διαθέτουν η δύναμη, ας το πούμε, είναι 16 Δημοτική Σύμβουλη. Άρα απαιτείται 9 Δημοτική, για να αποφύγουμε τη δεύτερη και την τρίτη ψηφοφορία, πρέπει να ψηφίσουν 9 Δημοτική Σύμβουλη. Οπότε, είναι παρόντες 9. Η κυρία Πίκουλα είναι εδώ. Ωραία. Άρα, κύριε Κοκοτίνη, να προτείνετε το... Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, θέλετε να μάθετε και λίγο παραπάνω για το Λοιπόν, εγώ είπα πολύ περιγραφικά και γενικά τη διαδικασία. Να κάνει την εισήγηση ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Αναστόπουλος. Ναι. Ναι, αυτό το είπα, αν δεν το είπα... Λοιπόν, για να αποφύγουμε, για να μην πάμε σε δεύτερη και τρίτη ψηφοφορία, ακούστε το αυτό παρακαλώ, κυρία Τσατσούλη και κύριε Σόφη. Από ό,τι μας λένε οι υπηρεσίες και ό,τι όπως προβλέπει και το θεσμικό πλαίσιο, για να αποφύγουμε την δεύτερη και τρίτη ψηφοφορία ανάμεσα στις παρατάξεις της μειοψηφίας, θα πρέπει να υπάρχουν 9 ψήφοι. 9 ψήφοι, 9 ψηφοδέλτια. Λοιπόν, 9 ψήφοι, ναι. Κύριε Αναστόπουλε, το λόγο. Με το νόμο 3584 του 2007 και συγκεκριμένα το άρθρο 23 που αναφέρεται στα συλλογικά πειθαρχικά όργανα, προβλέπεται ότι η Δημαρχιακή Επιτροπή, το Κοινοτικό Συμβούλιο, μπορεί να επιβάλλουν την ποινή έγγραψη επίπληξη και του προστίμου έως και 2 μήνες. Η Δημαρχιακή Επιτροπή με τον Καλλικράτη έχει καταργηθεί σαν όργανο διοίκησης και έχει αντικατασταθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή.
Με τις διατάξεις λοιπόν του νόμου 3584-2007, όταν επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή θεμάτων πειθαρχικού, ανάλογα με το επίπεδο διαβάθμισης της ποινής, συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής μόνο για τα πειθαρχικά θέματα, με δικαίωμα ψήφου, δύο δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας που ορίζονται από αυτήν. Η μειοψηφία δηλαδή ορίζει τους δύο δημοτικούς συμβούλους που θα συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή μόνο για τα θέματα που σχετίζονται με τα πειθαρχικά ζητήματα. Με βάση αυτά, παρακαλείστε για τη λήψη απόφαση εκλογής. Διαβάζω το τυπικό τώρα, με μυστική ψηφοφορία, δύο μελών μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι θα προέρχονται από τη μειοψηφία, για να συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ηλίουπολης, όταν επιλαμβάνεται πειθαρχικών θεμάτων υπαλλήλων του Δήμου. Η εκλογή διενεργείται, προανέφερε ο Πρόεδρος, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 3852-2010, δηλαδή με τη συγκρότηση και εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Περιλαμβάνει δύο φάσεις. Μία φάση όπου οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου για την πρώτη φάση. Υπάρχει δεύτερη και τρίτη και έχει και μία δεύτερη φάση μετά, όπου το εκλογικό σώμα, το Δημοτικό Συμβούλιο, έρχεται και εκλέγει τους δύο από αυτούς που έχουν προταθεί στην προηγούμενη φάση. Δεν μπορεί κάποιος άλλος λέει, να βάλει υποψηφιότητα. Και στη συνέχεια, το τυπικό λέει, εκλέγονται και τα αναπληρωματικά μέλη. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κοκοτίνη, πρέπει να προτείνουμε δημοτικό. Λοιπόν, λοιπόν, με παρέσυρε και εμένα η κυρία Τσατσούλη, δεν ψηφίζω ούτε εγώ, απέχουμε. Ωραία. Άρα θα πάμε σε τρεις ψηφοφορίες, δεν πειράζει, εντάξει, θα κάνουμε. Λοιπόν, ωραία, υπάρχουν, δεν θέλετε μέλη της μειοψηφίας, δηλαδή για να καταλάβουμε και να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας, έτσι. Καταλάβαμε, στο ΣΠΑΙ που είμαστε αξιωματικοί αντιπολίτες, δεν μας ψηφίσετε. Καλά κάνετε. Δυο λεπτά. Το κάνουμε εκδικητικά. Κύριε Κοκοτίνη, εντάξει. Δεν θέλετε συνεργασίες. Να περιμένουμε ανακοίνωση δηλαδή αύριο. Λοιπόν. Σιγά ρε παιδιά, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω αποχωρεί η κυρία Πίκουλα, η λαϊκή συσπήρωση δεν συμμετέχει η αριστερή πρωτοβουλία, δεν συμμετέχει η παράταξη του κυρίου Κοκοτίνη, Ηλίου Πόλη, Ανθρώπινη Πόλη. Λοιπόν, υπάρχει ένα. Εγώ θα πρότεινα, αν συμφωνεί και το Προεδρείο εδώ, να το επαναφέρουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
γιατί ήδη κάναμε μία συζήτηση για τις παρατάξεις της μειοψηφίας τη στιγμή που απουσιάζουν δύο παρατάξεις. Δεν αναφέρομαι σε αυτές που αποχωρήσανε. Είναι η παράταξη του κυρίου Αναγνώστου και του κυρίου Πανταζόπουλου. Προτείνω λοιπόν να το επαναφέρουμε το θέμα, επειδή πρέπει να υπάρχει για την, σύμφωνα με τον άποψη του Προεδρείου και της Διοίκησης, πρέπει να υπάρχουν εκπρόσωποι της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή για τα πειθαρχικά θέματα. Λοιπόν, θα το επαναφέρουμε το θέμα σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, για να μην υπάρχει και συσχέτιση με την προηγούμενη ψηφοφορία που προηγήθηκε. Λοιπόν, το 8ο θέμα αναβάλλεται. Αποσύρεται. Λοιπόν, ένα το θέμα. Αποδοχή δωρεάς από την Εργοσέ και την Τράπεζα Πειραιός για την παροχή 20 αιωνόβιων ελαιοδέντρων και 800 δεντριλίων ελιάς στο Δήμο Ηλιούπολης. Και δεντρίλια 800 ελιάς. Κύριε Καλαρίτη. Λοιπόν, κύριε συνάδελφοι, σας παρακαλώ, θα είμαι πολύ σύντομος. Ο Δήμος Ηλιούπολης, μετά από μία πρόταση η οποία είχαμε από κάποιους συνδημότης μας, ο οποίος είναι στην Εργοσέ και μετά από ενέργειες οι οποίες γίναν μέσω του Δημάρχου και μου προσωπικά, παίρνει 800 δεντρίλια ελιάς δωρεάν και 20 αιωνόβιες ελιές, οι οποίες θα έρθουν στο Δήμο μας και θα εμπλουτίσουν το πράσινο και σύμφωνα με τις υπηρεσίες, της υπηρεσίας περιβάλλοντος, υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι που θα μπουν αυτές οι ελιές, και οι 800 και οι 20 αιωνόβιες ελιές. Λοιπόν, παρακαλώ για την αποδοχή. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, ομόφωνα... Λοιπόν, μισό. Όχι, μπορώ να σας απαντήσω αμέσως. Εντάξει, τώρα μην το... Ναι. Λοιπόν, πέραν το ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ελιά σηματοδοτεί και το ελληνικό στοιχείο, γιατί από ό,τι όλοι ξέρουμε πρώτες ελιές βρεθήκανε γύρω από την Ακρόπολη. Λοιπόν, εμείς λοιπόν είμαστε έτοιμοι αυτές, εφότου έρθουν στο Δήμο μας, έχουμε βρει τα κατάλληλα σημεία που θα αναδείξουν την πόλη μας με αυτά τα αιωνόβια δέντρα, τα οποία πράγματι με την εγγύηση της υπηρεσίας περιβάλλοντος θα φυτευτούν και θα αναπτυχθούν και θα ζήσουν και θα είναι κόσμοι μας για την πόλη. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Καλαρίτη, και να πούμε ότι η δωρεά... και να διευκρινίσουμε... και νομίζω ότι πρέπει να διευκρινίσετε στο σώμα κύριε Καλαρίτη ότι η συγκεκριμένη δωρεά της ελιάς δεν εμπεριέχει κανένα πολιτικό υπονοούμενο. Λοιπόν. Γιώργο, ξέρω ότι με κρίνεις αυστηρά σήμερα, αλλά είναι οι μέρες οι άγιες που έρχονται. Λοιπόν, δέκατο θέμα. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε άπορους δημότες. Εισηγείται ο κύριος Γιαννάκης. Το προηγούμενο θέμα πέρασε ομόφωνα, έτσι. Για τις ελιές, μπορεί. Ναι.
Ομόφωνα, ομόφωνα. Ναι, είναι 6 έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, είναι σύμφωνα με την εισήγηση των κοινωνικών λειτουργών της κοινωνικής υπηρεσίας. Ωραία, ωραία. Και εξαντλούμε το ποσό των εκτάκτων εντελώς. Για το 2014 τελειώσαμε, ωραία, ωραία. Ναι.